Ο Θοδωρής είναι ένας νέος άνθρωπος, 27 ετών, το οποίο το παιδί πάσχει από μια νευροεκφυλιστική ασθένεια, την νόσο Batten. Είναι μια ασθένεια η οποία δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη, με μεγάλη ταλαιπωρία και δυστυχώς όσα παιδιά την έχουν σε μικρή ηλικία καταλήγουν. Το θέμα είναι το Θοδωρής τώρα, επειδή μιλάμε για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι σπανιότατη και ίσως και μοναδική στα παγκόσμια ιατρικά δεδομένα, διαγνώστηκε στα 6 του με αυτή την πολύ σπάνια νόσο, η οποία είναι αυτή της νευρολογικής φύσεως και στις περισσότερες των περιπτώσεων οδηγεί και σε πρόωρο θάνατο. Τώρα, το σημαντικό στην περίπτωση είναι αυτή, είναι ότι ο Θοδωρής έχει καταφέρει με μια απίστευτη θέληση και μια μεγάλη δύναμη να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο όριο ζωής για αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει τώρα τον παγκόσμιο θαυμασμό και την επιστημονική κοινότητα παντού. Και μάλιστα έχουν έρθει μεγάλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και έχουν ζητήσει από τον Θοδωρή και από τους γονείς του προφανώς να μεταβεί στις ΗΠΑ για μια γονιδιακή θεραπεία που βρίσκεται στην τελευταία φάση των γλυκών ερευνών. Ουσιαστικά υπάρχει μια έρευνα για ένα νέο φάρμακο και ο Θοδωρής ήταν από τους πρώτους που θα μπορέσει να έχει την τύχη να δοκιμάσει και να μπει σε αυτή την έρευνα. Εμείς μάχη αυτοί δίνουν μαζί του και οι γονείς του όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι μόνοι όμως. Έχουν στο πλευρό τους όλους εμάς και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος τους έχει συμπαρασταθεί όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε αυτή η βοήθεια να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χρήστο Ντούμα, τον πατέρα του Θοδωρή. Την κυρία Χριστίνα Ντούμα είναι η μητέρα του Θοδωρή. Μαζί μας και η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, είναι καθηγήτρια πνευμονολογίας στην πρώτη κλινική εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Ντούμα, μεγάλη προσπάθεια εδώ και χρόνια. Πρώτον, να δώσουμε και εσάς τα συγχαρητήριά μας για τη μάχη που δίνετε και φυσικά και στο Θοδωρή, ο οποίος είναι ένα παιδί με τεράστια θέληση, καταλαβαίνω. Είναι έτσι όπως το λέτε. Νομίζω το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, είναι η αγάπη από όλους αυτούς οι οποίοι μας περιβάλλουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι και η κυρία Κοτανίδου μαζί μας. Έχετε φτιάξει και μια έτσι, καμπάνια, να το πω, μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, όπου δεν απευθύνεστε μόνο εδώ στο εσωτερικό της χώρας, απευθύνεστε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε ανθρώπους που ενδεχομένως είχαν ανάλογα έτσι, περιστατικά ή που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι αυτή η σελίδα που βλέπουμε, που έχει έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη απήχηση. Θα ήθελα να μας μιλήσετε, κυρία Ντούμα. Κυρία Χριστίνα Ντούμα, η μαμά του Θοδωρή. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την δυνατότητα που μας δίνετε να κάνουμε την ευαισθητοποίηση για την νόσο Batten. Ναι, έχουμε φτιάξει μία σελίδα, ένα site, το οποίο αναφέρεται και στο πρόβλημα του Θοδωρή και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Κάτι που δημιουργήθηκε πριν από 4 χρόνια και αυτό μας βοήθησε έτσι ώστε να έχουμε την συμπαράσταση πολλών ανθρώπων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως βέβαια στην Ελλάδα. Κάτι που το τολμήσαμε πριν από 4 χρόνια και το κοινοποιήσαμε στην Ελλάδα και έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση από πολλούς ανθρώπους. Κύριε Ντούμα, εσείς δεν το έχετε βάλει κάτω, δηλαδή το παλεύετε. Και καταλαβαίνω ότι κάποιες στιγμές θα είναι πολύ δύσκολη η ελεύθερη διαδικασία. Επειδή έχει έρθει τώρα μια θετική είδηση από το εξωτερικό, από τις ΗΠΑ, όπου προφανώς έχει να ζωπηρώσει και μια ελπίδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε και ένα μεγάλο παίρνο του ψυχολογικού κόστος, είναι και ένα οικονομικό κόστος το οποίο σας έχει βαρύνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχω μέσα στο μυαλό μου, γιατί ίσως επειδή και ο Θοδωρής αγαπάει πάρα πολύ τους αθλητές, γιατί και ο ίδιος αισθάνεται ένας αθλητής, πριν προετοιμαστούμε για να πάμε στην Αμερική, χρειάζεται, όπως ο αθλητής χρειάζεται προπόνηση, έτσι και ο Θοδωρής για να διατηρηθεί σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται συνοδούς, χρειάζεται λογοθεραπεία, χρειάζεται να παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή, η οποία πολλές φορές είναι υψηλού κόστους. Και η αλήθεια είναι, εκτός από την οικογένειά του, αυτό που είπε και η Χριστίνα, υπάρχει δίπλα μας πολλής κόσμος που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθειά μας
και όλοι μαζί νομίζω το καταφέρουμε. Δεν είναι μια προσπάθεια της οικογένειάς μας. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μας περιβάλλουν την αγάπη τους και είναι πραγματικά δίπλα μας. Μας Κωνσταντίνου, επειδή μιλάμε για μια πολύ σπάνια έτσι, ασθένεια που ο κόσμος δεν τη γνωρίζει, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς τη γνωρίζαμε. Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε να ακούσει ο κόσμος, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι ευτυχώς μια πάρα πολύ σπάνια ασθένεια, η οποία προσβάλλει, όπως είπατε και στην αρχή, τα παιδιά τα οποία είναι σε πολύ μικρή ηλικία, είναι γενετικά προδιαγραμμένοι. Ουσιαστικά εκφυλίζονται τα νευρικά κύτταρα και ο ασθενής χάνει την όρασή του, χάνει κάποιες άλλες δυνατότητες κίνησης, μπορεί να έχει προβλήματα τύπου των σπασμών και τέτοια. Αυτό που ήθελα όμως εγώ να σας πω ότι ο Θοδωρής έχει φτάσει εδώ που είναι χάρη στην οικογένειά του. Δηλαδή είναι μια οικογένεια η οποία έχει δώσει τα πάντα για τον Θοδωρή και είναι ένα παράδειγμα οικογένειας το πώς μπορεί η αγάπη μιας οικογένειας να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κύριε Κωνσταντίνου, υπάρχουν στη χώρα μας οι δομές και υπάρχει η απαραίτητη στήριξη σε αυτούς τους γονείς και στον Θοδωρή από την πολιτεία? Κοιτάξτε, τον Θοδωρή τον στήριξε το σύστημα υγείας της Ελλάδος. Ο Θοδωρής τα έκανε όλα αυτά και έφτασε ως εδώ χάρη στο σύστημα υγείας της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, η νόσος Batten είναι πάρα πολύ σπάνια. Υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες βοηθάνε τα παιδιά με σπάνιες ασθένειες και υπάρχουν και ειδικά κέντρα τα οποία ασχολούνται με τα παιδιά με σπάνιες ασθένειες. Η μητέρα του πάντως δεν έχει σταθεί. Πάντως η κυρία Χριστίνα Δούμα δεν έχει σταθεί μόνο εδώ. Αν μπορούμε να δούμε κιόλας, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θα ήθελα να τα δούμε, αυτές τις δύο εκδόσεις με παραμύθια εικονογραφημένα είναι. Δεν είναι δύο, είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Εγώ έχω τα δύο μπροστά μου, στο οποίο αναφέρεται η σειρά βιβλίων «Τα όνειρα του Θοδωρή». Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους σχετικά με τον αγώνα ζωής που δίνει ο Θοδωρής και η οικογένειά του. Μέρος των εσόδων θα υποβοηθήσει στη συγκεκριμένη στην συγκέντρωση του πολύ μεγάλου ποσού που χρειάζεται για τη θεραπεία του. Και ελπίζουμε όλο και περισσότερος κόσμος να βοηθήσει και με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά μας πλάνα. Λοιπόν, από ό,τι πάντως καταλαβαίνω ότι έχετε και μεγάλη απήχηση, κυρία Ντούμα, και αποτελείτε και έτσι δίνετε και ένα παράδειγμα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν τώρα όχι την απαραίτητα την ίδια ασθένεια, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας στα παιδιά τους, κάποιος δικός τους άνθρωπος. Ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάει κανείς. Όχι, δεν πρέπει να το παρατάει κανείς και κάτι που διδαχτήκαμε από ανθρώπους που έχουμε το ίδιο πρόβλημα στο εξωτερικό είναι ότι το να δημοσιοποιήσεις ένα πρόβλημα τόσο σοβαρό, κάτι που εμείς έτσι πολύ δειλά-δειλά βγήκαμε να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύαμε ότι δεν θα βρούμε την ανάλογη ανταπόκριση εδώ στην Ελλάδα και ίσα-ίσα που πραγματικά αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες μας έχουν στηρίξει, ειδικά οι μητέρες, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Στέκονται δίπλα μας, είτε μητέρες που έχουν παιδιά με προβλήματα όπως σπάνιων ασθενειών, όπως είναι ο Θοδωρής. Και είναι κάτι το συγκλονιστικό και νιώθουμε την αγάπη του κόσμου και αυτό μας δίνει δύναμη, γιατί τίποτα δεν θα είχαμε καταφέρει. Πρώτα απ' όλα, αν δεν είχαμε δίπλα μας ανθρώπους να μας στηρίζουν και το σύστημα υγείας, όπως είπε και η κυρία Κωνσταντίνου, γιατροί που στέκονται δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μας ζητήσουν τίποτα, χωρίς να σκεφτούν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από εμάς, ίσα-ίσα που μας δίνουν τα πάντα. Τα πάντα. Και μας στηρίζουν και έχουμε φτάσει εδώ. Έναν αγώνα, μία προσπάθεια. Κλείνουμε τα 21 χρόνια τώρα και πάμε στα 22.
και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη συμπαράσταση αυτή και την παράταση ζωής που έχουν δώσει για τον Θοδωρή και το όνειρό μας που σε λίγο καιρό θα γίνει πραγματικότητα, που θα του χαρίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή. Κύριε Ντούμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα θα πάνε καλά, είμαστε σίγουροι. Θα γνωρίσετε και την αγάπη της ομογένειας, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα που είμαι σίγουρος θα σας αγκαλιάσουν οι άνθρωποι εκεί και θα σας στηρίξουν και εκεί σε ό,τι χρειαστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να κάτσετε και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Και ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για το Θοδωρή. Εμείς εδώ θα είμαστε, ό,τι χρειαστείτε. Ειλικρινά σας το λέμε, ήταν χαρά μας που τα είπαμε. Και να κρατήσετε τη δύναμη και το κουράγιο όπως το έχετε κρατήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Κοντανίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παράδειγμα από την αγάπη αυτής της οικογένειας.